Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 12.537 τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΗ και ο αριθμός πιθανών νέων επαναλημώξεων στα 1.221. Στα 1.263 τα κρούσματα που καταγράφηκαν στην Κρήτη, από τα οποία στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 697, 117 στο Λασίθι, 120 στο Ρέθυμνο και 329 στα Χανιά. Αύξηση παρατηρήθηκε και στις νοσηλίες, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε διάστημα 4 ημερών. Στα νοσοκομεία του νησιού σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου νοσηλεύονται 66 ασθενείς, από αυτούς σε κλινικές COVID και 6 στις ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 4 διασωληνωμένοι. Ανωδική την ίδια ώρα είναι και η τάση του αιϊκού φορτίου στα αστικά λίμματα. Για παράδειγμα, συν 237% σε Άγιο Νικόλαο και συν 176% στο Ηράκλειο. Ελεγχόμενη είναι η αύξηση των κρουσμάτων. Η Όμικρον δεν πιέζει όπως η Δέλτα, το ΕΣΥ, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Έχουμε μπει στη φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό. Μέτρα μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι οριζόντια, όπως είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, σημείωσε. Αναφορικά με το τι θα γίνει με την τέταρτη δόση εμβολιασμού, είπε ότι είναι βεβαίο ότι θα χρειαστεί ενισχυτική δόση, αλλά είναι ακόμα άγνωστο αν αυτό θα αφορά στο σύνολο του πληθυσμού, τονίζοντας θα θέλαμε να πάμε σε λογική εποχή εμβολίου. Αναφορικά με τις καταγγελίες για έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία, ο κ. Πλεύρης είπε αρχικά ότι το σύστημα υγείας πιέζεται από τα non-COVID περιστατικά. Συμπλήρωσε ότι προσπαθούν να καλύψουν τα κενά. Ήδη έχουν βγει θέσεις επικουρικών γιατρών. Βγαίνει η προκήρυξη των 4.000 θέσεων νοσηλευτών για μόνιμες θέσεις και η προκήρυξη για τους γιατρούς στα νησιά. Οι προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας μόνο το 2022 φτάνουν τις 6.000. Είναι σοβαρή η ενίσχυση. Είπε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις άγονες και νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας ότι προσπαθούν στο Υπουργείο να καλύψουν τα κενά με τους ιδιώτες και πως το ΕΣΥ, λόγω της πίεσης που υπάρχει χρόνια τώρα, δεν είναι πλέον ελκυστικό για τους γιατρούς, όπως επίσης και τους νοσηλευτές. Βεβαίως, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν εδώ και ημέρες νέα άνοδο των κρουσμάτων. Πορτογαλία, Βρετανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία. Την Τρίτη, 21 του μήνα, ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη και ο εμβολιασμός για παιδιά κάτω των 5 ετών. Είναι ένας ιστορικός σταθμός, ένα μνημειώδες βήμα προς τα εμπρός, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, την ώρα που εκατομμύρια εμβόλια έχουν σταλεί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε χαρακτηριστικά. 24 ώρες απεργία σήμερα των υγειονομικών στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική. Εργασιακές συνθήκες, απλήρωτες εφημερίες, νυχτερινά και αργίες, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών εντός των νοσοκομείων, υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση στα ζητούμενα των υγειονομικών, όπως ο πρόεδρος του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρύσαλης είπε στον 984. Προκλητικό κατά τον ίδιο και το μήνυμα που εκπέμπεται ότι για τις πολλές ώρες αναμονές στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων ευθύνονται οι πολίτες που για το παραμικρό τρέχουν στα νοσοκομεία αντί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πάνω από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων σε σύνολο 3,5 εκατομμυρίων ιδιοκτητών θα λάβουν στις αρχές Αυγούστου την επιδότηση καυσίμων Fuel Pass 2, η οποία είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη. Θετικό το μέτρο εκτιμούν οι πρατηριούχοι, επιμένοντας ωστόσο πως είναι μονόδρομος για οριζόντια μέτρα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως επίσης και του ΦΠΑ. Αρχές Αυγούστου αναμένεται και η επιστροφή του φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο. Σε νέα δεύτερη αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων των επιβατών για το 2022 προχώρησαν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις περισσότερες γραμμές οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου της ακτοπλοϊκής, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων έχει εκτινάξει τη λειτουργική δαπάνη ενός πλοίου στο 70%. Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας θα παραμείνει ρωμαλαία το 2022, φτάνοντας το 3,5% του ΑΕΠ παρά τον αρνητικό αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να πιέσουν προς τα πάνω τον πληθωρισμό στο 6,1% κατά μέσο όρο, ενώ τόσο η ανάπτυξη όσο και ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθούν το 2023, φτάνοντας το 2,6% και το 1,2% αντίστοιχα, αναφέρει η ανακοίνωση τύπου που έδωσε στην δημοσιότητα χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία συνοψίζει τα συμπεράσματα της αποστολής του άρθρου 4 για το 2022.
για να μας βγάλουν από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο. Οι δανειστές μας υποχρέωσαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να μεταφέρουμε στο υπερταμείο 10.119 δημόσια κίνητα του Υπουργείου Οικονομικών, λέει από τη δική της την πλευρά η ΕΝΙΠΕΚ. Μας υποχρέωσαν, γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος επίσης, να μεταφέρουμε και τα 2.000 ακίνητα που ανήκουν σε άλλα υπουργεία, όπως για να παραδώσουμε προς εκποίηση ή μίσθωση τα περιουσιακά στοιχεία. ΟΑΚΑ, ΔΕΠΑ Υποδομές, Εγνατία Οδό, Γούρνης Ηρακλείου, Αττική Οδό, Περιφερειακό Λιμένα Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακό Λιμένα Ιγουμενίτσας, Υπόγεια Αποθήκευση Αερίου Νότιας Καβάλας και Περιφερειακό Λιμένα Ηρακλείου. Ο Επιστημονικός Φορέας παραθέτει και τα αποσπάσματα του κειμένου από τις συγκεκριμένες σελίδες για τα παραπάνω. Τη χρηματοδότηση των αρχικών μελετών, κόστους ωφέλους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου από το νεοσύστατο χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν σε χθεσινή συνάντηση εργασίας στο Κάιρο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του διαχειριστή της Αιγύπτου. Σε λιγότερο από ένα χρόνο αναμένεται η εκκίνηση του έργου. Άγριος καυγάς νωρίς το πρωί στη λεωφόρο 62 Μαρτίου στο Ηράκλειο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό με όπλο ενός 38χρονου από τη Ρουμανία. Ο 38χρονος, ενώ οδηγούσε στο αυτοκίνητο, τσακώθηκε με άλλο οδηγό, ο οποίος παραμένει άγνωστος. Ο καυγάς δεν στάθηκε μόνο στη λεκτική βία, καθώς οι δύο άνδρες κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Ο 38χρονος Ρουμάνος φέρεται να επιτέθηκε στον άλλο άνδρα, με το δεύτερο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τρεις φορές. Τροχαίο το πρωί στη Θέρισο με την εμπλοκή αυτοκίνητου και μηχανής. Από τη σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων τραυματίστηκε ελαφρά ένας 27χρονος που μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Καταστροφική ήταν η χθεσινή πυρκαγιά για τρεις επιχειρήσεις στην περιοχή της Φοινικιάς, όπου εκδηλώθηκε. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η επιχείρηση ξυλίας και γρήγορα επεκτάθηκε σε ξυλαποθήκη και επιχείρηση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, οι οποίες γυτνίαζαν μεταξύ τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα και 8 υδροφόρες. Από αέρους επιχειρούσε και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής με ρήψεις νερού. Φωτιά αργά το βράδυ εκδηλώθηκε και στην περιοχή Βουλισμένο Αλόνι, κοντά στο δάσος της Κέρης. Έκαψε 8 στρέμματα δασικής έκτασης και τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 11.30. Σε 8 υποθέσεις κλοπών, 5 τετελεσμένες και 3 απόπειρες σε σπίτια, φέρονται να εμπλέκονται 4 Έλληνες, 3 άνδρες και 1 γυναίκα. Σε βάρος τους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η δράση τους προσδιορίζεται στο διάστημα Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2022. Συνολικά φέρονται να αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα, καλώδια και εργαλεία αξίας 3.000 ευρώ, καθώς και 2 πιστόλια. Αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης στο αεροδρόμιο Δασκαλογέννης των Χανίων, καθώς 11χρονη που ταξίδευε μόνη της με νορβηγική εταιρεία διέφυγε της προσοχής του πληρώματος του αεροσκάφους, αποβιβάστηκε και πήγε να βρει τη γιαγιά της που την περίμενε. Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου των Χανίων και, όπως είπε, αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας, το πλήρωμα της οποίας άφησε μόνο του το παιδί. Στη δημοσιότητα, με εντολή του εισαγγελέα πρωτοδικών Αγίου Νικολάου, τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία του 46χρονου προπονητή πολεμικών τεχνών που κατηγορείται για κατάχρηση σε ασέλγια ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη. Πρόκειται για τον Ιωάννη Γεροντή του Γεωργίου και της Ζαμβίας, που γεννήθηκε το 1976 στον Άγιο Νικόλαο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουνίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πολυμελή εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, εξάρθρωσε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο διεύρυνσης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27 μελών του κυκλώματος, 8 από τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 21 έως 59 ετών, με την πλειοψηφία τους να συνδέεται με συγκοινικούς δεσμούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών με την μέθοδο της απασχόλησης. Το χρονικό διάστημα από τέλη Μαΐου του 2021 έως τέλη Φεβρουαρίου του 2022, η αξία της λίας που αποκόμισαν εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τις 840.000 ευρώ. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βράδυ, συνάντησή του με τον Μάριο Ντράγκη. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και η ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας αλλά και την επισητιστική κρίση, η διμερής οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, οι εξελίξεις στη Λιβύη αλλά και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο,
με αιχμή την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός εμπάργου στις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, δηλώνει ο Manfred Weber. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σε ενημέρωση των Ευρωπαίων Ανταποκριτών, είπε ότι είναι απαράδεκτο και προκλητικό η Άγκυρα να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και να θέτει ζήτημα της κυριαρχίας της επί των νησιών της. Η στάση αυτή, είπε, θα έπρεπε να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να συζητήσουν την επιλογή του εμπάργου. Συνεδριάζει το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα συνεδριάσεων ολομελίας της Βουλής. Οι εργασίες θα ανοίξουν στις 5 με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Βραδιά υποδοχής εντωμεταξύ των νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ, των πολιτών που συμμετείχαν στις εκλογές της 15ης Μαΐου. Για την ανάδειξη νέου Προέδρου διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου την Παρασκευή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Θα παραστούν ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης, οι βουλευτές Ηρακλείου επίσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Σε τροχιά κίνησης μπαίνουν εργασίες κατασκευής της νέας ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη ΣΥΤΕΕ, η οποία θα εξυπηρετεί όταν λειτουργήσει και τις ανάγκες της Ιεράπετρας. Όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΣΔΕΚ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου ΣΥΤΕΕΣ, μπαίνει η υπογραφή για τη σύμβαση αύριο αναφορικά με την κατασκευή του έργου εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων και χυτής ΣΥΤΕΕΣ συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινούν οι αιτήσεις μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τίθεται από σήμερα το απόγευμα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε λειτουργία η εφαρμογή, μέσω της οποίας θα υποβάλλουν οι αιτήσεις μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης θα γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθούν στην διαδικτυακή εφαρμογή έως την 1η Αυγούστου 2022. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η έκθεση νευθυλιακών και άλλων ειδών με τον τίτλο N+, την προβλήτα του Μικρού Κουλέ. Οργανώνεται από τον Παγκρέτιο Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών, την Περιφέρεια και τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Κρήτη TV. Τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και την αντιμετώπιση του κινδύνου σοβαρών εργατικών ατυχημάτων από την έλλειψη συντήρησης και την παλαιότητα των εγκαταστάσεων φέρνει στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στην Ισίδα Μπαρμπαλιάς σήμερα, όπου εντοπίστηκαν 25 άνδρες, 5 γυναίκες και ένα βρέφος, το οποίο μόλις είχε γεννηθεί. Εντοπίστηκαν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος που έκανε περιπολία στην περιοχή και το πλήρωμα του σκάφους προσπάθησε και τελικά με επιτυχία τους μετέφερε στο λιμάνι της Μυτιλινής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε για ακόμα μια φορά να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, επιχειρηματολογώντας ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να αποφασίσουν για την 7η δέσμη τιμωρητικών μέτρων το συντομότερο. Συσπειρωμένοι αλλά και ανήσυχοι εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τους Έλληνες να είναι από τους πιο προβληματισμένους για τον αντίκτυπό του, το κόστος ζωής, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο για την άνοιξη του 2022. Πρώτο βήμα διακομματικής προσπάθειας στην βαθιά διχασμένη πολιτικά Αμερική με νομοσχέδιο κατά της οπλοκατοχής. Εάν αυτό το νομοσχέδιο περάσει, θα πρόκειται για το σημαντικότερο τα τελευταία σχεδόν χρόνια, αναφέρει ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφη. Σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο απολογισμός από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Πακτίνα του Αφγανιστάν νωρίς το πρωί, σύμφωνα με τον Independent. Περισσότεροι από 600 έχουν τραυματιστεί, ενώ σημαντικές υλικές ζημίες παρατηρήθηκαν σε πολλές περιοχές. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Χωρίς άδεια εργοτέλης Ηρόδοτο, Σόφια Ιεράπετρας και Επισκοπή, κόπηκαν σε πρώτο βαθμό οι 4 κριτικές ΠΑΕ από τη Super League 2. Τη γλίτωσαν μόνο τα Χανιά. Συνολικά από τις 28 ΠΑΕ που μπήκαν σε διαδικασία διοδότησης, κόπηκαν σε πρώτο βαθμό οι 17. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.